Πόση ώρα μπορούμε να μιλάμε για Βασίλη Χαρά, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πόση ώρα μπορούμε και αυτό το βιβλίο, να τον ακούμε κιόλας, έχω να σας πω. Ο κύριος Θάνος Κανούσης είναι εδώ κοντά μας, συγγραφέας της βιογραφίας του Βασίλη Χαρά. Φυσικά με τον τίτλο «Καλησπέρα και καλή βραδιά». Κύριε Κανούση, είστε πολύ τυχερός. Καλή σας ημέρα πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι κοντά σας. Είστε πολύ τυχερός, γιατί έχετε ζήσει από τόσο κοντά έναν αγαπημένο σε όλους μας μεγάλο, τεράστιο καλλιτέχνη που έχει αγαπηθεί ακόμη και από αυτούς που δεν έχουν αγαπήσει πάρα πολύ το λαϊκό, το βαρύ λαϊκό τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, όλοι τον παραδέχονταν. Με τον Βασίλη γνωριζόμασταν 20 χρόνια. Εγώ με την ιδιότητα του παραγωγού συναυλιών. Γνωρίστηκα το 2004 στη συναυλία του Big Slugs στο Λυκαβητό, που εργαζόμουν στην εταιρεία. Ο Βασίλης είχε μια ιδιαίτερη αγάπη, αυτό που λέμε έντεχνο ροκ. Εγώ ανήκα σε αυτή τη σκηνή και έτσι ήρθαμε πάρα πολύ κοντά. Ήμουνα για χρόνια συνεργάτης του Θάνου του Μικρούτσικου, με το Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, με τη Γαλάνη, με τους Big Slugs. Και μέσα λοιπόν από όλη αυτή την σχέση που είχαμε, άρχισε να μου λέει ιστορίες για τα παιδικά του χρόνια, ιστορίες για τη ζωή του. Και πάντα του έλεγα, Βασίλη, η ζωή σου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει όλες αυτές τις ιστορίες κάποια στιγμή να συγκεντρωθούν, να γίνουν βιβλίο. Αυτό έγινε πριν 3 χρόνια. Όταν ο Βασίλης ήταν υγιέστατος, δεν είχε κανένα πρόβλημα με την υγεία του, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, Θάνο, ξεκινάμε. Ανέβηκα Θεσσαλονίκη και μέσα από πολλές συνεντεύξεις, φανταστείτε τώρα 3 χρόνια, όταν κατέβαινε στην Αθήνα, εγώ ανέβαινα Θεσσαλονίκη, βγήκε ένα πολύ μεγάλο υλικό και το βιβλίο ουσιαστικά ήταν έτοιμο αρχές του καλοκαιριού του 23. Λίγο πριν μπει... Λες και το ξέρω ότι θα έπαινα στην περιπέτεια. Έτσι. Πριν μπει στην, να κάνει τις δύο πρώτες επεμβάσεις. Εγώ τον είδα μετά τις εγχειρήσεις, όπου τα πράγματα τότε ήταν πάρα πολύ καλά, δηλαδή γιατί του ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Και το πρώτο πράγμα που μου είπα και θέλω να το πω από την αρχή είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο που να μιλάμε για τον καρκίνο. Πρέπει ο κόσμος να μάθει την υγεία μου και πρέπει πάνω απ' όλα να μάθει να πολεμάει και τον ίδιο τον καρκίνο. Με έβαλε και πήρα συνέντευξη από τους 4 θεράποντες γιατρούς του, όπου υπάρχει για πρώτη φορά, πιστεύω, σε βιογραφία, ένας καλλιτέχνης να μιλάει για την υγεία του και οι γιατροί του με τέτοια λεπτομέρεια. Εγώ ξεφυλίζω τώρα το βιβλίο, τη βιογραφία. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε. Μπράβο, είναι αυτές που βλέπουμε. Είναι για δημοσιοποιούνται. Ναι, είναι ο πατέρας του, από ό,τι βλέπω, και η μητέρα του, όταν ήταν ναυτάκι. Το Καστελόριζο. Εδώ πέρα φιλοξενούνται φωτογραφίες με μύθους του ελληνικού τραγουδιού και όχι μόνο. Βέβαια. Είναι πραγματικά. Δείτε μόνο αυτά τα μηνύματα, ειλικρινά. Θέλω να τα δείξω, δεν ξέρω αν τα έχουμε τραβήξει. Καρά είσαι η καψούρα μας. Καρά είσαι Θεός. Ανδρέα Εύερτ Σαμαρά, θέλουμε δήμαρχο Βασίλη Καρά. Δεν έχω σπίτι, δεν έχω μυαλό. Έχω τον Καρά τον Θεό. Θέλω να πω, πραγματικά, ο κόσμος έτσι τον έβλεπε. Έτσι τον έβλεπε. Δέχτηκε πολύ αγάπη, κυρίως μετά τη γνωστοποίηση της υγείας του, δέχτηκε πάρα πολύ αγάπη. Ήμουνα κοντά του συνέχεια και από τους συναδέλφους του. Και τι έκανε, μέσα στο βιβλίο, αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι υπάρχει ένα κεφάλαιο που μιλάει για τους συναδέλφους του. Mm. Μου το ζήτησε δηλαδή. Γιατί πολλούς από αυτούς δεν μπορούσε να τους δει λόγω της υγείας του. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι ήταν μια πολύ καλή στιγμή για να πει ένα τελευταίο αντίο στους συναδέλφους του. Κύριε Κανούση, λόγω της δουλειάς σας, τους ζείτε τους καλλιτέχνες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν συμπαθιόνται και όλοι, δεν είναι και ο καλύτερος κόσμος. Αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τους συμπαθούσαν όλοι? Πιστεύετε ότι. Γιατί μου έχουν κάνει και άλλη την ερώτηση. Εγώ τουλάχιστον τα 27 χρόνια δεν είδα κάποιος να πει μια κακή κουβέντα για τον. Υπάρχει μια φράση μέσα στο βιβλίο που θέλω να την πω. Γιατί ήταν ο βασιλάκης τους. Ναι, θα την πω για να δώσω απάντηση. Λέει μέσα ότι για να γίνεις καλός τραγουδιστής πρέπει να είσαι πάνω απ' όλα καλός άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό τον καθόριζε τον Βασίλη. Ο Βασίλης ήταν καλός άνθρωπος, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, όπως ξέρετε. Χωρίς να το διαφημίζει. Χωρίς να το διαφημίζει και ήταν το μόνο πράγμα που μου απαγόρευσε να το ρωτήσω. Εγώ ξέρω περιπτώσεις και δεν μπορώ να τις πω. Πώς να απαγόρευσε αυτό. Πόσους ανθρώπους έχει βοηθήσει. Και συναδέλφους. Ναι, δεν ήθελε. Βοηθούσε τους ανθρώπους λέγοντάς τους αξίζεις. Ότι θα σε βοηθήσω, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην πεις τίποτα, θα σου κόψω τα πόδια. Δεν θέλω. Δεν θέλω να μαθευθεί. Βέβαια, μετά το θάνατο του βγήκανε πάρα πολλές ιστορίες. Υπάρχει όμως μια ιστορία που την διηγήθηκε ο μάνατζερ του. Είναι η μοναδική, αλλά χωρίς να το ξέρει. Είμαι σίγουρος ότι. Για πείτε μας.
Είναι μια ιστορία με έναν άστεγο. Τότε δούλευε στο Διογέννη ο Βασίλης. Πρώτο όνομα. Φανταστείτε τώρα για τι μεροκάμα το μιλάμε. Πληρώθηκε λοιπόν και πήγε στο ξενοδοχείο που ήταν στο Καβούρι. Εκεί λοιπόν. Δεκαετία του 90 μιλάμε. Ναι, δεκαετία του 90, ναι. Εκεί λοιπόν ήταν ένας άστεγος, τον είδε μία φορά, δύο, ξέρετε, κρύωνε ο άνθρωπος κτλ. Απέναντι από το ξενοδοχείο. Σταματάει το αυτοκίνητο στο μάνατζερ του και του λέει: πάρε το φάκελο όπως ήταν και βάλε το στην κουκούλα. Φαντάζεται το σοκ που έχει πάθει. Όλο το μεροκάμα του, ε. Έκανε τέτοια πολλά ο Βασίλης. Αλλά πάντα του έλεγα: γιατί δεν θέλεις να τα κοινοποιήσουμε? Μου έλεγε: τι να κοινοποιήσουμε? Να κοινοποιήσουμε. Αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Δεν θα είναι φιλανθρωπία. Αυτό θα είναι διαφήμιση του εαυτού μου. Δεν θέλω να ξέρει κανείς τίποτα για αυτό το θέμα. Είχε μία ευαισθησία στη φτώχεια, γιατί πέρασε πολύ φτωχικά χρόνια. Mm. Όχι απλά φτωχικά χρόνια. Φανταστείτε ένα παιδί να ξυπνάει 3 η ώρα το βράδυ, 10 χρονών, να πουλάει κουλούρια στις οικοδομές, μετά να πουλάει λαχεία για να βοηθήσει τα οικονομικά της οικογένειας. Ή το άλλο, ότι μένανε σε μια παράγκα εκεί στην Ηλιούπολη και το χειμώνα, το ρέμα, γιατί πάνω στο ρέμα ήταν, έπαιρνε την παράγκα με όλο το βιός τους. Έζησε τέτοια φτώχεια ο Βασίλης και δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του και την ποντιακή του, αλλά και τα παιδικά του φτωχικά χρόνια. Ήταν ποντιάκι, ήταν τεμέτερον, έτσι. Ήτανε, το αγαπούσε την καταγωγή. Αγαπούσε πάρα πολύ. Και την ερμήνευε όπου χρειαζόταν την ερμήνευε. Είναι σε μια συναυλία που βάζει τα κλάματα και λέει ότι εγώ ολοκληρώνομαι σήμερα ως καλλιτέχνη. Είναι στην Πετρούπολη. Είναι το 2017, μαζί την κάναμε. Ναι. Γιορτάζαμε εκεί. Αυτή εδώ, ναι, που βλέπουμε τώρα στο Γόλμα, αυτή εδώ είναι η συναυλία. Τα 40 χρόνια Βασίλης Καρά στη δισκογραφία. Ήταν sold out, έτσι δεν το συζητάμε. Απ' έξω έγινε, ναι, κόσμο. Εκεί έγινε το εξής. Την πρώτη φορά, στις 17 Ιούνιου κιόλα συγκεκριμένα, έβρεξε. Μιλάμε μετά από μισή ώρα, έριξε καταράκτες, ναι. Και έγινε μετά από μια εβδομάδα. Χθες το θυμάμαι αυτό. Είχες πάει. Σαν χθες, ναι. Ναι. Και δέχτηκε τόσο πολύ αγάπη από τον κόσμο που τραγούδησε τα τραγούδια του, που τον πιάσαν τα κλάματα. Και είπε ότι εγώ σήμερα ολοκληρώθηκα και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης. Ευτύχημα ότι αυτή την συναυλία την βιντεοσκοπήσατε για να μπορούν και οι επόμενες γενιές να καταλαβαίνουν, αλλά και οι νέοι καλλιτέχνες, το τι εστί να είσαι αληθινός, πραγματικός και να έχεις αυτή την αλληλεπίδραση με το κοινό. Έτσι, με τον κόσμο. Που ήταν, είχε μέσα ροκάδες, θέλω να σου πω, χευμεταλλάδες, είχε διάφορα στρώματα κοινωνικά εκείνη η συναυλία και αγαπούσαν όλοι τον Βασίλη Καρά. Αυτό πως το κατάφερνε πάλι είναι, ναι, μοναδικό. Έβαλα και εγώ το χεράκι μου εκεί πέρα. Ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο Πασχαλίδης. Αφού προέρχεστε, είπατε, από, ναι, ναι, από αυτό το χώρο. Γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε, μια μεικτή έτσι συναυλία. Γιατί ήταν και ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη και άλλα παιδιά. Αλλά νομίζω πως το ήθελε πάρα πολύ αυτό. Εγώ θα το πω τώρα, το λέγαμε και στο διάλειμμα. Δεν είναι αυτό που λέμε η φωνή, ξέρεις, η φωνή η οποία είναι αυτό που λέμε φωνάρα, η τέλεια φωνή ως προς την απόδοση του πώς αποδίδεται ένα τραγούδι, το πώς ακούγεται ένα τραγούδι. Είναι η χρειά της φωνής του η οποία είναι τόσο μοναδική. Και δεν νομίζω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή από τους νέους καλλιτέχνες κάτι αντίστοιχο. Όχι, νομίζω πως είναι μοναδικός αυτό το είδος. Δηλαδή ήταν διασκέδαζε ο κόσμος πάρα πολύ. Αν δείτε τη δισκογραφία, τουλάχιστον μάλλον γύρω στα 100 τραγούδια έχει σουξέ, τόσα πολλά. Ναι. Πολλά τραγούδια, δεν είναι ένα και δύο. Και εντάξει, τώρα θα το πω, είναι ο καλλιτέχνης της καψούρας, της βαριάς καψούρας. Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η λέξη. Του άρεσε αυτό. Ναι, του άρεσε. Του άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχε τέτοια προβλήματα. Έχω κάνει μια συνέντευξη πριν πολλά χρόνια, νέος ρεπόρτερ εγώ, όπως βρέθηκα σε ένα βραδινό, κάπου στην Αθήνα, στο καμαρίνι του μέσα, θέλω να σου πω, ήταν το κέντρο του γέλιου, το κέντρο της χαράς. Περνούσαν όλοι, περνούσαν μια χαρά και η μουσική, έτσι, και οι δεύτερες και τρίτες φωνές που ήταν μαζί του, ήταν η χαρά του της νύχτας, έτσι. Ήταν πολύ αγαπητός. Πολύ αγαπητός, πάρα πολύ αγαπητός. Και πολύ απλός, δηλαδή δεν έχω δει εγώ πιο απλό άνθρωπο. Ποτέ, ας πούμε, δεν κατάλαβα ότι το έπαιζε Βασίλης Καράς. Ήταν ένας από εμάς, έκανε παρέα με τους ανθρώπους της γειτονιάς, τις ταβέρνες. Δεν άλλαξε καθόλου. Ναι. Και αυτό νομίζω πως είναι ένα άλλο στοιχείο που ο κόσμος τον αγάπησε πάρα πολύ. Τι σας είπε όταν κατάλαβε ότι... Δυσκολεύεται. Ότι πλέον τα πράγματα είναι... Ήταν μια πολύ δύσκολη θέση και για μένα. Θα σας πω κάτι, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Κάτι το οποίο ήταν μία από τις πιο δύσκολες στιγμές. Όταν τέλειωσε το βιβλίο, με παίρνει τηλέφωνο ο μάνατζερ και μου λέει: σε θέλει ο Βασίλης. 18 Δεκέμβρη, 5 μέρες πριν φύγει. Ανεβαίνω πάνω
Και με ξέπληξε γιατί μου ζήτησε να διαβάσω τη βιογραφία του μπροστά στη γυναίκα του, στον ξάδερφό του και στο μάναζέρ του. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση βρέθηκα εγώ. Να διαβάσω έχοντας απέναντι έναν άνθρωπο ο οποίος πόναγε πάρα πολύ. Γιατί ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στα οστά και πόναγε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είχε ένα απίστευτο χαμόγελο. Δηλαδή λες και ξαναγεννιόταν. Έβαλα τα δυνατά μου βέβαια να το διαβάσω όσο μπορούσα. Βοήθησε γιατί παλιότερα ήμουν και ηθοποιός. Δεν άνταξε. Κάποιες στιγμές προσπαθούσα να μην τον κοιτάω στα μάτια. Ήταν πολύ δύσκολη αυτή η στιγμή. Και εκεί, επανέρχομαι εκεί για τις φιλοανθρωπίες, για να δείτε ποιος ήταν ο Βασίλης. 6 μήνες πριν, όταν βγήκε από την εντατική, μου έδωσε ένα σημείωμα ο μάνατζερ του με την προϋπόθεση ότι θα μπει στο βιβλίο μόνο όταν δεν θα είναι κοντά μας. Τι έλεγε λοιπόν αυτό το σημείωμα, απευθυνόταν στη γυναίκα του. Και έλεγε: Χριστίνα, σε αυτό το ταξίδι δεν θα σε πάρω μαζί μου. Να μείνεις πίσω, να βοηθάς τους ανθρώπους, έχεις δικό σου τρόπο εσύ. Γι' αυτό σε αγαπώ. Ακόμα και 5 μέρες πριν φύγει, το μυαλό του και η οικογένεια το τηρεί αυτό, από ό,τι ξέρω. Ήταν στο να βοηθάει τους ανθρώπους, ναι. Στη βοήθεια στους ανθρώπους. Κύριε Κανούση, μας έχετε συγκινήσει, να σας ευχαριστήσουμε γιατί ουσιαστικά μας ανοίξατε την καρδιά σας. Είναι τιμή μας. Είναι τιμή μας. Και δικιά μου, και δικιά μου τιμή, γιατί πραγματικά ο Βασίλης Καράς έχει στιγματίσει και τη δικιά μου ζωή. Το έχω πει κι αλλού, θα το πω και εδώ. Για μένα δεν έχω ξαναγνωρίσει τόσο ευαίσθητο άνθρωπο σαν τον Βασίλη Καρά, παρότι τον όγκο και τη φωνή του κτλ. Ήταν ο πιο ευαίσθητος άνθρωπος που γνώρισε στη ζωή μου. Μένει λοιπόν μαζί μας με τα τραγούδια του, με το βιβλίο αυτό, με τη βιογραφία. Την ξαναδείξουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και να μας πεις και τις εκδόσεις. Είναι εκδόσεις Ταξιδευτής. Προχθές έγινε μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση στο θέατρο Άλσους, όπου μίλησε ο Γιώργος Ολιάνης, η Μαργαρίτα Ιμάτσα, ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Ήμασταν εκεί, την Ευελίνα Νύχτα, τα δείχναμε. Ο Φίβος. Ήταν μια πολύ συγκινητική και πολύ όμορφη. Και τελειώνοντας, επειδή ένα πράγμα που ζήτησε είναι δεν θέλω κλάματα, δεν θέλω στεναχώριας, έτσι είναι η ζωή, και με την άδεια της οικογένειας, παίχτηκε αυτή η συναυλία που μιλάμε, στο Θέατρο Πέτρας. Ναι. Έτσι για να το θυμόμαστε. Έτσι όπως ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκέψου πώς έχουμε κλάψει εμείς με τα τραγούδια του βεβαίως, έτσι, αν το σκεφτείς και αυτό. Το τι αλκοόλ έχει καταναλωθεί ακούγοντας Βασίλη Καρά, τι κλάμα έχει πέσει. Αλλά θέλω να σας πω και πόσα ζευγάρια τα ξαναβρήκανε μετά από όλα αυτά, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Κανούση. Να είστε καλά.